Και πάμε για την τελευταία μας συνταγή για σήμερα. Ό,τι και να σας πω δεν περιγράφεται, γιατί το τελικό αποτέλεσμα είναι κάτι μοναδικό. Θα φτιάξουμε ένα κέικ Αλάσκα. Γιατί λέγεται Αλάσκα? Γιατί είναι χιονισμένο. Γιατί είναι χιονισμένο? Γιατί έχει μαρέγκα. Οπότε πάμε να δούμε τα υλικά μας και θα δείτε πόσο εντυπωσιακό θα βγει στο τέλος. Για το κέικ Αλάσκα θα χρειαστούμε 200 γραμμάρια βούτυρο σε θερμοκρασία δωματίου, 200 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική, 1 τρίτο από ένα κουταλάκι του γλυκού γαρίφαλο, 1 κουταλάκι του γλυκού κανέλα, 1 κουταλάκι του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας, ξύσμα από ένα πορτοκάλι, 3 αυγά μεσαία, 300 γραμμάρια αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, 100 γραμμάρια χυμό πορτοκαλιού, 1 πρέζα αλάτι, 250 γραμμάρια μελομακάρονα, βούτυρο για τη φόρμα και αλεύρι για τη φόρμα. Για τη μαρέγκα, 150 γραμμάρια ασπράδια, 1 πρέζα αλάτι, 150 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική, 1 κουταλάκι του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας και 150 γραμμάρια ζάχαρη άχνη. Για τη σύνθεση, 100 γραμμάρια έτοιμο παντεσπάνι βανίλιας και 400 γραμμάρια πραλίνα φουντουκιού του Άκη. Πάμε να ξεκινήσουμε. Τα πράγματα είναι πολύ απλά. Έχω το φτερό πάνω στο μίξερ. Ξεκινάμε ρίχνοντας το βούτυρο μέσα. Λοιπόν, ρίχνουμε το βούτυρο στο μίξερ, εδώ. Προσθέτουμε τη ζάχαρη. Τα αρωματικά μας, γαρίφαλο, κανέλα και βανίλια. Εδώ και εδώ και εδώ. Και φυσικά, ξύσμα από ένα πορτοκάλι. Μπορείτε να βάλετε και από δύο, αν θέλετε. Από τρία μην βάλετε, είναι πολύ. Αλλά από δύο μπορείτε να βάλετε. Θέλουμε μόνο το πορτοκαλί σημείο, καθόλου λευκό, γιατί το λευκό είναι πικρό. Μας χαλάει το κέικ και όλα τα αρωματικά μας είναι μέσα. Θα χτυπήσουμε καλά μέχρι που να φρατέψει το μείγμα μας και συνέχεια θα προσθέσουμε σιγά σιγά τα μπουλάκια μας. Το baked Alaska είναι ένα πολύ κλασικό επιδόρπιο, το οποίο γεννήθηκε στο εστιατόριο Delmonico της Νέας Υόρκης για να τιμήσει την κατάκτηση της Αλάσκας από την Αμερική το 1867. Με το που αφρατέψει καλά το βούτυρο μαζί με τα μυρωδικά, χαμηλώνουμε το μίξερ και προσθέτουμε σιγά σιγά τα αυγά μας. 3 αυγά σε θερμοκρασία δωματίου, παρακαλώ, μην τα βάλετε κρύα, γιατί θα σφίξει το βούτυρο και τζάμπα τόση ώρα τα φρατεύαμε. Οπότε προσθέσετε ένα μπουλάκι, φροντίστε να ανακατευτεί καλά εδώ. Και μόλις ομογενοποιηθούν όλα μας τα υλικά, προσθέτουμε το επόμενο. Εδώ. Θα βάλουμε και το τελευταίο, τι λέτε? Το βάλουμε. Εδώ. Βάζουμε και το τελευταίο. Με το που βάλουμε το τελευταίο, σταματάμε το μίξερ. Ανασηκώνουμε εδώ, παίρνουμε τις άκρες, να φροντίσουμε να ανακατευτούν όλα καλά, το αυγό μαζί με το βούτυρο και τα υπόλοιπα μας υλικά. Και καθώς ρίξαμε τα αυγουλάκια, θα πάρουμε και 2 κουταλιές της σούπας από τα αλεύρι μας, από τη συνταγή μας. 1 κουταλιά, 2. Θα ανακατέψουμε. Και μόλις ανακατέψουμε, θα προσθέσουμε όλο το χυμό πορτοκάλι και μόλις ομογενοποιηθεί και όλος ο χυμός πορτοκάλι, σταματάμε το μίξερ, ρίχνουμε όλο το υπόλοιπο αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, γιατί είναι αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, που σημαίνει ότι έχει μέσα baking powder, δεν χρειάζεται να βάλουμε baking powder, και ανακατεύουμε για 8 με 10 δευτερόλεπτα. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Τέλος. Okay. Δεν ανακατεύουμε πολύ ώρα. Ίσα-ίσα ανακατεύουμε για να γίνει ωραίο, σεξι. Τέλεια. Λοιπόν, αυτό πάει πίσω. Το μίξερ πάει στην άκρη. Εδώ έχω κρατήσει τη μαρίζα από πριν. Και ξέχασα να βάλω αλάτι. Κακό, όσο έπρεπε να το βάλω πριν, μαζί με το αλεύρι. Οπότε ρίχνουμε και το αλάτι μέσα, εδώ. Λίγο αλάτι βοηθάει. Και το μυστικό συστατικό. Τι έχω εδώ, κύριε Μίτσο? Μελομακάρονο. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην γνωρίζει το μελομακάρονο. Άκου τι θα κάνουμε. Το κέικ δουλεύει από μόνο του, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Το βάζετε σε μία φόρμα του κέικ, το ψήνετε και είναι τέλειο. Απλά, επειδή θέλουμε να έχει μέσα ένα hint, μία έκπληξη καθώς το τρώμε,
Οτιδήποτε leftovers έχετε σε γλυκά, κουραμπιέδες, μελομακάρονα, δίπλες, μπορείτε να τα ρίξετε μέσα, αρκεί να μην τα διαλύσετε. Δεν τα διαλύουμε, τα σπάμε σε κομμάτια εδώ. Δεν είναι τρομερό αυτό το πράγμα τώρα. Φαντάσου τώρα να τρως ένα κέικ και στη μέση να έχει κομμάτια από μελομακάρονα σιροπιασμένα με το καρύδι τους και τα όλα τους. Άντε γεια, έτσι. Εδώ και εδώ. Κόψτε τα μεγάλα κομμάτια γιατί θα ανακατέψουμε, οπότε θα σπάσουν λίγο ακόμα. Εδώ κόψτε στα 3, στα 4. Θες λίγο μελομακάρονο. Θα χαλάσει η συνταγή μου, δεν μπορώ να σου δώσω. Λοιπόν, εδώ. Και κάνουμε ένα ακόμα ανακάτεμα. Και βλέπετε ότι τα μελομακάρονα έχουν μείνει ατόφια μέσα στο ζυμάρι του κέικ μας. Τέλεια. Λοιπόν, έχω μία φόρμα 23 εκατοστά με τρύπα στη μέση που έχω βούτυρο αλευρός. Θα ρίξω όλο το ζυμάρι μου μέσα. Ουχου! Καλά, δεν είναι φανταστικό. Κέικ με μελομακάρονα. Τι άλλο θα σκεφτούμε σε αυτή την εκπομπή για να κάνετε γιορτινό το τραπέζι σας. Πείτε μου. Δουλεύουμε για εσάς, γιατί θέλουμε πάντα μα πάντα όλοι να παθαίνουν την πλάκα τους με αυτά που μαγειρεύετε. Τρελαίνομαι γι' αυτό. Μου αρέσει πάρα πολύ. Κάθε φορά που θα έρχονται στο σπίτι σας και θα ξέρετε ότι κάνετε τις συνταγές μας, θα λένε όλοι πόπο Παναγία μου, πάμε να φάμε στις Μαριός που κάνει τις συνταγές στο Άκη. Χαμός, έτσι. Λοιπόν, χτυπάμε καλά. Χτυπάμε καλά για να κάτσει εντελώς κάτω στη βάση και να πάρει τέλειο σχήμα το κέικ μας. Ο φούρνος μας είναι προθερμανμένος στους 170 βαθμούς και θα ψήσουμε για 50 λεπτάκια. Μετά από τα 50 λεπτάκια τι πρέπει να κάνουμε, πρέπει να αφήσουμε να κρυώσει το κέικ μας πολύ καλά για να ετοιμάσουμε τη μαρέγκα και να σερβίρουμε από πάνω. Αλλά δεν θα έχει μόνο μαρέγκα, θα έχει και γέμιση. Τι γέμιση? Πραλίνα σοκολάτας. Σας το έτρεπα. Θα γίνει χαμός. Λοιπόν, το κέικ μας είναι έτοιμο και πάμε να ετοιμάσουμε τη μαρέγκα μας. Η μαρέγκα είναι η πιο απλή συνταγή που υπάρχει. Θέλουμε ασπράδια από αυγά σε ίση αναλογία με κρυσταλλική ζάχαρη και άχνη ζάχαρη. 150 γραμμάρια ασπράδια αυγού. Ρίχνουμε σιγά σιγά την κρυσταλλική ζάχαρη εδώ σε 5 δόσεις και στο τέλος θα προσθέσουμε την άχνη ζάχαρη. Οπότε, χτυπάμε τα ασπράδια. Τώρα, όση ώρα χτυπάμε τα ασπράδια, θα προσθέσουμε και λίγο αλάτι. Και σε 2 με 3 λεπτάκια η μαρέγκα μας θα είναι έτοιμη. Θέλει υπομονή, με το που απορροφηθεί η πρώτη ζάχαρη, ρίχνουμε την επόμενη και πάει λέγοντας σιγά σιγά. Μπορείτε να το κάνετε και σε περισσότερες δόσεις, δεν πειράζει. Λοιπόν, ρίχνουμε για την τελευταία δόση από τη ζάχαρη και περιμένω να φρατέψει πολύ καλά το μείγμα μου και πρέπει όταν δοκιμάσω μαρέγκα να μην κάνει καθόλου κρούτσου κρούτσου, να έχει λιώσει 100% η ζάχαρη. Οπότε λίγο υπομονή για να προσθέσουμε την άχνη ζάχαρη. Λοιπόν, τώρα ήρθε η ώρα της δοκιμής. Θα δοκιμάσετε λίγο από τη μαρέγκα να δείτε άμα καταλαβαίνετε ζάχαρη. Άμα δεν κάνει κρούτσου κρούτσου, η μαρέγκα μας τι είναι? Δεν κάνει καθόλου κρούτσου κρούτσου, οπότε ήρθε η ώρα να ρίξουμε μέσα τη βανίλια, την άχνη ζάχαρη. Έπεσε όλη, τέλεια. Και θα χτυπήσουμε λίγη ώρα ακόμα. Όχι πολύ, γιατί τώρα το βάρος της ζάχαρης είναι 300 γραμμάρια, αναλογικά με το ασπράδι που είναι 150, οπότε θα ρίξει τον όγκο της μαρέγκας. Εντάξει, σιγά σιγά, στην αρχή γιατί θα φύγει όλη η άχνη ζάχαρη. Μετά δυναμώνουμε. Ανακατέψτε λίγη ώρα. Βουαλά, αυτό ήταν. Πώς μας φάνηκε, εύκολο ή δύσκολο? Ποιος δεν μπορεί να κάνει μαρέγκα μετά από αυτές τις οδηγίες? Πω, Παναγία μου. Δεν υπάρχει. Ταπ, 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 ταπ. Έχουμε τη μαρέγκα, έχουμε το κέικ μας, έχουμε πραλίνα φουντουκιού και ήρθε η ώρα να στήσουμε το κέικ Αλάσκα μας. Λοιπόν, επειδή δεν θέλω να σας βάλω ένα έξτρα υλικό που είναι το έτοιμο παντεσπάνι για να αγοράσετε, γιατί όντως κανονικά πρέπει να βάλουμε ένα έτοιμο παντεσπάνι, από πάνω να βάλουμε το κέικ και μετά να στήσουμε τη μαρέγκα μαζί με την πραλίνα. Αυτό που μπορείτε να κάνετε άμα δεν θέλετε να αγοράσετε ένα έξτρα παντεσπάνι είναι τι? Να πάρετε, να κόψετε μία λεπτή στρώση από τη βάση του κέικ και ουσιαστικά να γεμίσετε στην τρύπα εδώ πέρα για να μην φύγει η πραλίνα καθώς τη βάλουμε μέσα. Εντάξει? Εντάξει. Μεγάλο μυαλό. Οπότε παίρνουμε παντεσπάνι, θα προσθέσουμε μέσα
τη μπραλίνα φουντουκιού μας ή οτιδήποτε άλλο θέλουμε να προσθέσουμε σε σεξι πραγματάκια. Νομίζω η μπραλίνα είναι για όλους σεξι, οπότε θα ρίξω την μπραλίνα εδώ. Οπότε γεμίστε με μπραλίνα εδώ. Ωλαλα. Πώς σου φάνηκε? Είναι λίγο ενδιαφέρον. Και τώρα ήρθε η ώρα για την μαρέγκα μας. Λοιπόν, κοίτα. Μαρέγκα. Μαρέγκα. Βάλτε όλη τη μαρέγκα. Α, και σε περίπτωση, επειδή ξέρω ότι αυτή τη στιγμή όλοι θα βλέπετε και θα στρέχουν τα σάγια, να σας πω κάτι πολύ συγκεκριμένο. Μην κλείσετε τη τηλεόραση με το που τελειώσει το επεισόδιο, γιατί θα κληρώσουμε ένα μίξερ. Εντάξει. Αν και είμαι σίγουρος ότι σε αυτό το σημείο δεν θα φύγει κανείς, γιατί είναι φανταστικό αυτό που γίνεται. Λοιπόν, πάρτε το κουτάλι, πάρτε τη μαρέγκα και αρχίστε να απλώνετε σιγά σιγά γύρω-γύρω. Εδώ. Οχ και 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 οχ. Και τώρα, για να κάνουμε ένα σωστό αλάσκα, πρέπει να αφήσουμε τη φαντασία μας να οργιάζει. Πάρτε το κουτάλι. Κάντε διάφορα σχήματα με το που φροντίστε να καλυφθεί όλο το κέικ σας, εδώ. Σοβαρή κατάσταση. Τι λέτε? Και με το που καλυφθεί όλο το κέικ μας παντού, ήρθε η ώρα για την πιο σοβαρή δουλειά. Ως τώρα, ο σοβατζής έχει κάνει τη δουλειά του και ήρθε η ώρα να έρθει ο υδραυλικός. Πού το? Να το. Με το που μπήκε ο υδραυλικός, να ξέρεις ότι το γλυκό μας θα έχει τελειώσει. Οπότε, πάρτε το φλόγιστρο, κάψτε την αλάσκα σας. Άμα δεν θέλετε να αγοράσετε φλόγιστρο, αυτό που θα κάνετε είναι να βάλετε το φούρνο σας στο γκριλ και να χώσετε όλο το κέικ μέσα στο φούρνο σας στο γκριλ και θα πάρει χρώμα από πάνω, θα γίνει πάρα πολύ ωραίο. Για το κέικ Αλάσκα, βάζουμε στον κάδο του μίξερ το βούτυρο, τη ζάχαρη, το γαρίφαλο, τη βανίλια, την κανέλα, το ξύσμα πορτοκαλιού και χτυπάμε σε δυνατή ταχύτητα. Προσθέτουμε ένα-ένα τα αυγά, λίγο από το αλεύρι, αλάτι και χτυπάμε για λίγα δευτερόλεπτα. Βάζουμε το χυμό πορτοκάλι, προσθέτουμε το αλεύρι, σπάμε τα μελομακάρονα σε κομμάτια, τα βάζουμε στο μείγμα και ανακατεύουμε με μία μαρίζ. Βουτυρώνουμε και αλευρώνουμε μία φόρμα για κέικ με τρύπα και απλώνουμε το μείγμα. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 170 βαθμούς, αφαιρούμε και αφήνουμε να κρυώσει. Για τη μαρέγκα, χτυπάμε στον κάδο του μίξερ τα ασπράδια σε δυνατή ταχύτητα και προσθέτουμε αλάτι και ζάχαρη σε δόσεις. Βάζουμε τη βανίλια, τη ζάχαρη άχνη και χτυπάμε για ένα λεπτό. Για τη σύνθεση, τοποθετούμε το παντεσπάνι στην πιατέλα σερβιρίσματος, βάζουμε από πάνω το κέικ και γεμίζουμε το κέντρο με την πραλίνα φουντουκιού. Καλύπτουμε περιμετρικά με τη μαρέγκα, καίμε με το φλόγιστρο και σερβίρουμε. Λοιπόν, και ήρθε η ώρα να κόψουμε αυτό το υπέροχο κέικ Αλάσκα. Το ακούσατε, έτσι? Λοιπόν, θεωρητικά, επειδή η πραλίνα είναι υγρή από μέσα, με το που βγάλω το κομμάτι θα φύγει, οπότε ας αφήσω το πιάτο από κάτω, μη στάξει. Και πάμε. Θέλετε, ας πούμε, να πω κάτι γι' αυτό? Όχι. Ελάτε, ελάτε, ελάτε. Ελάτε, 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 ελάτε. Έχω αφήσει και πυρούνια και κουτάλια και τα πάντα όλα. Είναι ηφαίστειο γεύσεων. Μπράβο. Απλά έχει τρεις διαφορετικές υφές. Η υφή της πραλίνας που είναι πιο πηχτή, η υφή της μαρέγκας που είναι πιο αεράτη και η υφή του κέικ που είναι πιο γήινη. Λοιπόν, πάμε να δοκιμάσουμε. Αρακά, παιδί μου, έλα μέσα. Αυτός είσαι. Δεν έχει μείνει πραλίνα εκεί. Κοίτα όμως εδώ. Θα σου παίξω εδώ μία μπουκιά. Είναι ο παραγωγός μας εδώ πέρα, παιδιά. Αγόρι μου εσύ. Λοιπόν, άσε με αυτό. Φύγε εσύ. Και αυτό
μπορεί να γίνει δικό σας. Πολύ απλά, βρείτε το post στο Facebook και στο Instagram, γράψτε από κάτω σε σχόλιο ποιο θα θέλατε να είναι το πρώτο φαγητό που θα μαγειρέψετε με αυτή την κουζινομηχανή και κερδίστε την. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Με ένα σχόλιο κάποιος τυχερός θα κερδίσει αυτήν εδώ την υπέροχη κουζινομηχανή Kenwood. Τελειώσαμε τη συνταγή μας με τον πιο ωραίο τρόπο. Νομίζω σας έδωσα και γλυκό, σας έδωσα και κουζινομηχανάρα. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Μπορώ? Όχι.